Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις αναφορέα σε σχέση με όλες τις 7 θεματικές, οπότε θα ζητούσα και από τον κύριο Παπαδημητρίου να μεταβεί στο slide με τις 7 θεματικές που θα συζητήσουμε και τον λόγο έχει ο κύριος Βλαστός και όπως και να έχει λέτε όνομα και φορέα όταν παίρνετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Θάνος Βλαστός από το Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, ήθελα να πω δύο πράγματα, γιατί είναι παρόντες και εκπρόσωποι από τα Υπουργεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά μας υποχρεώνει να προσανατολίσουμε λιγάκι τα όσα θα πούμε και προς αυτούς, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με τα Υπουργεία. Μου φαίνεται ότι το ΣΒΑΚ πρέπει να βρει έναν καινούριο προσανατολισμό. Και ίσως εμείς εδώ, με το ΣΥΒΙΝΕΤ, είμαστε πολύ κοντά για να βοηθήσουμε αυτόν τον καινούριο προσανατολισμό. Ήδη στην Κύπρο το καλοκαίρι είχε υποθεί από τους Ευρωπαίους ότι πάμε για μια αναθεώρηση του ΣΒΑΚ. Και κατατέθηκαν και κάποιες ιδέες. Αλλά ούτε και εκεί έγινε σαφές το τι γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι μας παρακολουθούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φλέγεται η Γαλλία, γιατί ο πρόεδρος της πάει να αυξήσει τα καύσιμα με τον τίτλο να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησαν να τους δώσει ένα οδικό χάρτη πώς θα γίνει, όπως ζητείτε, να μειωθεί 100% η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Και αυτομάτως, μέσα σε μια εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε και έδωσε έναν οδικό χάρτη. Πλέον, το μεγάλο ζήτημα είναι η κλιματική αλλαγή ή η κλιματική απορρίθμιση, όπως θέλετε πείτε το. Δηλαδή, βλέπω το πώς είναι προσανατολισμένα σήμερα τα ΣΒΑΚ, τα οποία δικαιολογημένα έχουμε τόσα προβλήματα στις ελληνικές πόλεις, για το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία, την κατάσταση των δρόμων, το κυκλοφοριακό, τον κορεσμό, τα ατυχήματα, την υποβάθμιση των αξιών, των ακινήτων. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Όμως, έχω την αίσθηση ότι αν περιορίσουμε τα ΣΒΑΚ στο να λύσουν ή να προωθηθούν από αυτά τα προβλήματα, τότε θα χάσουμε τη συγκυρία. Θα χάσουμε αυτό για το οποίο η Ευρώπη σήμερα είναι στο πόδι. Και μας ζητάει και εμάς να συμμετάσχουμε, να πάρουμε τις ευθύνες μας. Και δεν μας λένε φτιάξτε τα πεζοδρόμια σας, μας λένε κλιματική αλλαγή, αυτό μας λένε. Δεν μας λένε κάντε περισσότερο ποδήλατο, μας λένε κλιματική αλλαγή, όλοι. Λοιπόν, θα έπρεπε να δούμε πώς όλα μα όλα όσα θα σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα ποιο αντίκτυπο έχουν στην κλιματική αλλαγή και πώς θα τα εξαρτήσουμε από το μεγάλο ζητούμενο που είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Να το συζητήσουμε. Δεν έχω να σας πω τώρα σκέψεις, αλλά μου φαίνεται ότι αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας, ειδικά σε μια χώρα που κάνει γαργάρα αυτό το ζήτημα. Και έρχομαι τώρα και στα Υπουργεία. Αναφέρθηκε μέσα στα άλλα εμπόδια, είναι και το εμπόδιο της νομοθεσίας. Πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους. Δεν γίνεται με αυτούς τους νόμους να κάνουμε τίποτα. Τίποτα πραγματικά που να ανταποκρίνεται στα μεγέθη της κινητοποίησης και των έργων που πρέπει να γίνουν για να συμμετάσχουμε και να πάρουμε κι εμείς μέρος σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή. Οι νόμοι μας εμποδίζουν. Οι νόμοι θωρακίζουν όσο δεν παίρνει
την πραγματικότητα της Ελλάδας που έχουμε σήμερα. Την θωρακίζουν, έχουν βγει για να την προστατεύσουν, να μην την αγγίξουμε, να μην αλλάξουμε τίποτα. Αυτό είναι η ελληνική νομοθεσία σήμερα. Λοιπόν, έχουμε επίσης στρέψει, και τελειώνω, την προσοχή μας στο πώς θα κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Πολύ σωστά. Αλλά έχουμε ξεχάσει τελείως το πώς θα κινητοποιήσουμε τα υπουργεία και τους υπουργούς. Χαίρομαι που υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε ως τώρα δει δείγματα πραγματικής ευαισθητοποίησης από πλευράς υπουργών. Και εκεί πρέπει να δοθεί μια πολύ σοβαρή προσοχή, διότι ήδη αυτά τα πρώτα δείγματα στο ζήτημα το τι ακριβώς είναι το ΣΒΑΚ και τι θα γίνει ανάμεσα στις διάφορες, στα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Μεταφορών, είδαμε μία σύγκρουση άνευ προηγουμένου, υπεράσπισης από τον ένα και από τον άλλον δικαιωμάτων αρμοδιοτήτων και τέτοια, τα οποία μας έχουν κυριολεκτικά κολλήσει. Είναι αδιανόητο ακόμα το ΣΒΑΚ μετά από 2 χρόνια να μην ξέρουμε τι πράγμα είναι. Τι ρόλο θα παίξει, ποιος το εγκρίνει και όλα αυτά. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν κολλάω εκεί. Λέω ότι αυτό δείχνει ότι τα υπουργεία μας είναι αλλού. Εντελώς αλλού. Αν ήταν δυνατόν αυτό το πράγμα να περάσει ξόφαλσα και να μην τα αγγίξει, θα ήταν το ιδανικό τους. Λοιπόν, κλείνω εδώ. 2 πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρότατο με τα υπουργεία. 2. Να προσανατολιστούμε στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και την επικοδομητική κριτική. Θα ήθελα ωστόσο όμως όλοι όσοι θα πάρετε το λόγο από εδώ και πέρα να επικεντρωθείτε, επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο και είστε αρκετοί, να επικεντρωθείτε στα 7 αυτά θέματα και στον ρόλο του φορέα που έχετε έρθει να εκπροσωπήσετε σε σχέση με αυτά τα θέματα, για να δούμε πώς μπορούμε με βάση αυτή τη συγκυρία και τους διαφορετικούς ρόλους που έχουμε να προχωρήσουμε για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε ένα προς ένα, έχοντας δηλώσει ποιος προτίθεται να συνεισφέρει σε ποιο κομμάτι. Και δίνω τον λόγο στον κύριο Τσούτσο που έχει σηκώσει το χέρι του. Μετά είστε εσείς ή ήσασταν πριν? Τσούτσος, είμαι καθηγητής στα Χανιά. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη εισαγωγή, αυτό που θα διοποθέσω από αυτά την ατζέντα. Θα φύγω από την ατζέντα, από την εισαγωγή του κ. Βλαστού. Το αντικείμενο το δικό μας είναι βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός εδώ και 30 χρόνια. Αυτό κάνουμε, το κάνουμε στα νησιά. Έχουμε τις πόλεις που δουλεύουμε μαζί, άρα όλα αυτά ταιριάζουν σε αυτό το κλίμα που μόλις υπόθηκε. Στο πρώτο ερώτημα. Υποθέτω ότι θα μας δοθεί στο τέλος τη δυνατότητα για να γνωριστούμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να σας πω από αυτά που κάνουμε τώρα. Το πρώτο, συμμετοχή σε δράση ευαισθητοποίηση πολιτών. Το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Ρέθυμνο διεκδικήσαν και πήραν μετά πάρα πολύ προσπάθεια το Civitas Destinations. Ήδη κάνουμε δράσεις. Άρα δεν μπαίνει θέμα αν εμείς θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που είμαστε πάνω στο Civitas να δουλέψουμε μαζί σας. Και θα δουλέψουμε. Ήδη έχουμε κάνει μερικά πράγματα. Θα κάνουμε περισσότερα. Άρα είναι μια υποχρέωση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Προφανώς θα το δουλέψουμε μαζί. Στο δεύτερο ερώτημα. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Επειδή το Civitas και οι δράσεις που κάνουμε χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα ανταγωνιστικά από τις Βρυξέλλες, έχουμε εκπαιδευτικό υλικό που είμαστε υποχρεωμένοι να τον εβάζουμε ανοιχτά. Υπάρχει αποθετήριο για αυτή τη δουλειά. Άρα το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας δίνουμε υλικό που είναι τοποθετημένο. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό. Απλώς το λέω για να έχουμε μια βάση, να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχει υλικό, υπάρχουν προσπάθειες, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Γιατί έχουμε, μην ξεχνάτε ότι εμείς στο Πανεπιστήμιο, είτε έχουμε μπάζε, είτε δεν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα με χρήματα και μόνο χωρίς χρήματα. Όταν τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάποια δουλειά, παίρνουμε ένα project, σε ένα χρόνο το έχουμε ξετινάξει, γιατί έχουμε τα παιδιά με τα οποία τους ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα πράγματα. Οπότε, ναι, θα παρέχουμε εκπαιδευτικό και υλικό. Δράσεις κατάρτισης. Ήδη συμμετείχαμε με τον ΑΒ τρόπο, είτε εμείς είτε το Ρέθυμνο στα webinar. Θα το ανεβάσουμε. Έχουμε πολύ υλικό, έχουμε εμπειρία σε αυτό και στα workshop. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε τούτη στιγμή, έχουμε τις δεσμεύσεις των συμβολέων, άρα δεν είμαστε πολύ ευέλικτοι να πούμε έχουμε χρήματα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα εκεί έχουμε ένα μικρό περιορισμό.
Προφανώς, όταν συνεχίσει το e-learning, μας εξυπηρετεί πάρα πολύ και μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω και την ευθύνη μεταπτυχιακών και προπτυχιακών μαθημάτων κτλ., μπορούμε εύκολα να οργανώσουμε και τέτοια, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μια διαδικτυακή σε καλή απόδοση μετάδοση, μπορεί να σας φέρουν καλό κοινό από μελλοντικούς μηχανικούς και όχι μόνο μηχανικούς περιβάλλοντος που είμαι εγώ και τους αρχιτέκτους που διδάσκω και από τις άλλες σχολές του Ιδρύματος. Ομάδες εργασίας, ναι, εδώ έχουμε ένα θέμα, επειδή προσωπικά και εγώ και άρα και πολλοί από τους συνεργάτες μου δουλεύουμε σε ομάδες εργασίας, συνήθως αυτές έχουν πάρα πολύ οργανωτικό φόρτο. Έχουμε ένα περιορισμό σε αυτό προς το χρόνο, όχι προς τη διάθεση, 24 ώρες, 24 ώρες ημέρα. Άρα εκεί μπορούμε να συμμετέχουμε στο βαθμό που το οργανωτικό κομμάτι θα μπορέσει να το πάρει πάνω το δίκτυο. Και στην κλιματική αλλαγή, στην διαβούλευση έχουμε συμμετάσχει και συνεχίζουμε και δουλεύουμε. Προτάσεις στα Υπουργεία, ναι. Το κάνουμε ήδη, θέλουμε να κατέβουμε συντονισμένα, προφανώς ναι. Σύμπραξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μάλιστα, εμείς έτσι ζούμε, η ελληνική πολιτεία μας δίνει ελάχιστα χρήματα, ξεπερνάμε τα ελληνικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά λεφτά, δίνοντας δουλειά σε νέους ερευνητές στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σημείο αστερίσκος. Θέλουμε τη βοήθεια στη συγγραφή της πρότασης. Ξέρουμε να τη γράψουμε, δεν έχουμε χρόνο να τη γράψουμε. Άρα, αν το δίκτυο μπορεί σε κάποιο βαθμό να αναλάβει ένα ειδικό βάρος στη συγγραφή, εμείς γράφουμε και πακέτα και προφίλ και οτιδήποτε γράφει. Και επειδή είμαι και εγώ αξιολογητής στο Horizon, μπορώ να βοηθήσω και αρκετά και στην βελτίωση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, θα βγούμε μπροστά, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα μόνοι μας, να το γράψουμε από την αρχή. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε το capacity, το χρόνο. Συμπαραγωγή τεχνολογικών προϊόντων. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι πολύ σημαντικό, το είδα για πρώτη φορά σήμερα. Το IPR. Ήδη δηλαδή ως πανεπιστήμια δεν έχουμε λύσει τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα, αν είναι να αναπτύξουμε τεχνολογικά προϊόντα, αν έχετε κάποια καλύτερη εικόνα μου την πείτε, πρέπει να δούμε ποιοι είναι ικανοί στο παιχνιδιό. Τούτη στιγμή στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον που βρίσκομαι εγώ, υπάρχει μια θολή εικόνα τι γίνεται το προϊόν της έρευνας. Έχω ζητήσει κατ' επανάληψη τα ερευνητικά μας προϊόντα, που έχουμε προϊόντα, πιστοποιήσεις, εργαλεία εκπαίδευση κτλ., να παίρνει το ίδρυμα κάτι που του ανήκει. Και ούτε στιγμή είναι ευέλικτο το σύστημα. Μου λέει, η απάντηση που παίρνω στην πραγματικότητα είναι ότι το προϊόν το διαχειριζόμαστε εμείς όπως νομίζουμε, εμείς και είμαστε ιδιώτες. Το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Άρα χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο σύστημα πώς το προϊόν που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια, στα ιδρύματα, με δημόσια λεφτά, γίνεται διαχείριση και υπέρ των ερευνητών και υπέρ του ιδρύματος. Αυτά είναι τα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Λέγομαι Άρη Σαμπουνάκη, αν αυτό είναι. Α, ακόμα καλύτερα. Χαίρετε. Είμαι από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είμαι ο πρόεδρος του τμήματος και χαίρομαι για την τη λειτουργία του Σίβινετ στην Ελλάδα και για την σημερινή συνάντηση. Μια μικρή διευκρινιστική ερώτηση είναι: δεν κατάλαβα τι ακριβώς ιδρυτικό έχει, αφού βλέπω ότι έχετε ιδρυθεί και λειτουργείτε. Αλλά μην μου απαντήσετε τώρα, το κάνω λειτουργικό. Πάντως λειτουργείτε κανονικά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Η δικιά μας σχέση με εσάς τώρα δομείται, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί τώρα έρχομαι κι εγώ. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα δομηθεί πιο ισχυρά, ας πούμε, και στα 7 σημεία ελετική, ναι. Σε οτιδήποτε είναι δυνατόν να συνεργαστούμε. Γιατί έχουμε και επιστήμονες και δράση πάνω στα αντικείμενα τα συγκεκριμένα. Οπότε θα συνεργαστώ με τους αρμόδιους στο τμήμα μου και θα επικοινωνήσουμε και πάλι, θα τα πούμε. Αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα, καλά, ήθελα να πω κάτι στο Θάνο, προηγουμένως που τα έβαλε με την κλιματική αλλαγή. Εμένα εντάξει, και καλή και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή καλή, τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα. Η ποιότητα ζωής μου φαίνεται πολύ σημαντική για την πόλη και νομίζω ότι η λειτουργία σας, ότι δεν λέω σας, λέω τελικά όλων μας εδώ, λογικά, εκεί λογικά θα πρέπει να συμβάλλει. Τα ΣΒΑΚ και όλα αυτά τα εργαλεία πρέπει λογικά να επαναπροσδιορίζονται κάθε τόσο και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να επαναπροσδιορίζεται για νομοθεσία. Η νομοθεσία για αυτό το λόγο είναι. Είναι μια σύμβαση σε διάφορα επίπεδα που έγινε μια στιγμή που συμφωνήσαν οι φορείς σε κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα πρέπει να διορθώνεται και να
Τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, να επαναπροσδιορίζεται. Εμείς τώρα, σαν τμήμα χωροταξίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Λέτε, ας πούμε, σαν πρώτο ζήτημα εδώ, ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είδαμε ήδη και από αυτά που είπε ο Θάνος ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση των αρμοδίων πρώτα απ' όλα και μετά ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ένα μικρό παράδειγμα θα σου πω. Εγώ το έλεγα προηγουμένως με την Ιωάννα που είναι αποφυτός μας, το συζητούσα, ότι στο Βόλο, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος έχει φτιάξει μια σειρά από κόμβους που το θεωρεί πολύ σημαντικό για τον Βόλο, σε συνεργασία μας με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εμείς δεν ρωτηθήκαμε ούτε ως Συμβούλιο Αρχιτονικής, στο οποίο μετέχω, για την, τέλος πάντων, την παρέμβαση στο δημόσιο χώρο με αυτόν τον τρόπο. Και από ό,τι κατάλαβα, συζητώντας off the record εντελώς με τον αρμόδιο του Δήμου, το είδαν το θέμα απολύτως συγκοινωνιακά να μειωθεί ο χρόνος μετάβασης από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο. Δεν τους πειράζει καθόλου να κάνουν λωρίδες καινούριες, και μάλιστα μου είπε υπερήφανος ο αρμόδιος, που λέει θα, από το σημείο εκείνο μέχρι το άλλο θα γίνει άλλη λωρίδα, η οποία θα πηγαίνει, τέλος πάντων, θα πάει γύρω-γύρω από τον κόμβο για να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση, τρώγοντας φυσικά μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου. Και μάλιστα δημόσιο χώρο της πόλης, τον οποίο το χρειάζεται κάθε ελληνική πόλη. Αυτά ούτε ελέγχονται, ούτε συζητιώνται. Σας λέω, με το Πανεπιστήμιο το συζήτησε, αν θέλετε, κιόλας για την νομιμοποίηση της προσέγγισης. Ήταν με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σας λέω, με γνώμονα τις καλύτερες ταχύτητες των τροχοφόρων. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας. Η σειρά είναι η ΜΕΤ, Ex Machina, ΚΑΠΕ και MEP και σημείωσα νέα προτεραιότητα. Όποιοι θέλουν να πάρουν μετά το λόγο, να σηκώσουν το χέρι τους για να σημειώσουν την προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Μποϊλέ, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της δράσης αυτής και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην επιστημονική, στην εναρκτήρια συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Σαν Πανεπιστήμιο Πειραιά, θα ήθελα να πω ότι τα θέματα κυρίως που μας απασχολούν έχουν να κάνουν με τη κινητικότητα στα νησιά, με τις σχέσεις πόλης λιμανιού. Τα θέτω λίγο οριζόντια και μετά θα μπούμε στις 7 δράσεις. Και με την κινητικότητα γύρω από τα λιμάνια, η οποία έχει έτσι λίγο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα και με το τι είδους λιμάνι μιλάμε. Στο Ινστιτούτο Μεταφορών έχουμε τρεις τομείς. Ο τομέας που εκπροσωπώ εγώ είναι υπεύθυνος για οικονομικά θέματα μεταφορών, θέματα ενέργειας, θέματα περιβάλλοντος στις μεταφορές και επίσης για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Επομένως, είδα στην παρουσίαση που κάνατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για όλα τα μέσα. Από τον τομέα το δικό μου θα θέλαμε να στηρίξουμε το κομμάτι θαλάσσιες μεταφορές, αεροδρόμια. Επίσης, υπάρχει τομέας ο οποίος ασχολείται με την ασφάλεια σε θέματα μετακινήσεων, μετακινήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλεκτροκίνηση, οπότε νομίζω ότι και αυτά θα έχουν ενδιαφέρον. Οπότε, σε αυτά τα αντικείμενα και με αυτή τη διάσταση, ας πούμε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι και οι δύο φορείς, και το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ινστιτούτο Μεταφορών, θα στηρίξουμε τις δράσεις. Αν τις δούμε μία-μία έτσι και πολύ σύντομα, δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών είναι κάτι που κάνουμε κι εμείς. Συγκεκριμένα θα αναφέρω και το Δήμο Δελφών σαν ένα από τα παραδείγματα που είχαμε υποστηρίξει στην διοργάνωση που κάνανε για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας και βραβεύτηκαν και αυτοί για μία από τις δράσεις που αφορούσε και όλα στο ότι πήγαμε ένα βαν που έχουμε με φορητό εξοπλισμό για τη μέτρηση ρήπων κτλ. Και ήταν κάτι το οποίο το είδαν θετικά και υπήρχε, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το βραβείο, αλλά ήταν έτσι σε μια ειδική κατηγορία. Επομένως, είναι κάτι που κάνουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να το κάνουμε μέσα από το δίκτυο πιο συντονισμένα. Παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο, είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε. Οπότε βεβαίως, μέσα από την πλατφόρμα του CIVINET, πολύ ευχαρίστω σχετικό υλικό να περάσουμε κι εμείς. Συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, νομίζω θα το δούμε case by case.
basis, το πώς θα το κάνουμε. Βεβαίως είμαστε θετικοί και όπου μπορούμε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε, να διαθέσουμε προσωπικό, θα το κάνουμε. Ομάδες εργασίας, επίσης θα το δούμε θεματικά, ναι. Προτάσεις στα Υπουργεία είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, δουλεύουμε, υποστηρίζουμε σε αρκετούς τομείς τα Υπουργεία, οπότε και μέσα από το δίκτυο θα συνεργαστούμε και θα υποστηρίξουμε. Σύμπραξη σε ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα είναι ίσως και το core αντικείμενό μας στο Ινστιτούτο. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου έχουμε τα ίδια προβλήματα στο θέμα συγγραφής και στην διαχείριση των προγραμμάτων σαν συντονιστές. Είναι λίγο δύσκολο. Από την πλευρά του Ινστιτούτου όμως το κάνουμε, είναι το core αντικείμενό μας, οπότε μπορούμε και τη συγγραφή προτάσεων να υποστηρίξουμε και τη διαχείριση των προγραμμάτων. Είναι κάτι που το κάνουμε και βεβαίως θα το κάνουμε με χαρά και μέσα από το δίκτυο. Και συμπαραγωγή τεχνολογικών προϊόντων είναι μία από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει στο Ινστιτούτο με τον καινούριο διευθυντή. Είναι κάτι που το δουλεύουμε τώρα πολύ ενεργά, είναι κάτι που το θέλουμε. Επομένως, οτιδήποτε αφορά και σε προϊόντα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, εννοείται θα συνεργαστούμε. Αυτά από μας. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο τον παίρνει από την Εξμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας έχω πιο μετά. Είστε τρίτη, είστε αμέσως μετά. Είχε πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, ονομάζομαι Βασίλης Χρυσός, είμαι από την Ex Machina. Η Ex Machina είναι μια εταιρεία από το χώρο των startup ελληνικών εταιριών. Ασχολούμαστε κυρίως με Internet of Things, κυρίως στο χώρο των περιβαλλοντικών μετρήσεων και forecasting σε μεγέθη τα οποία επηρεάζονται από τον καιρό. Να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που τα 6 σημεία έγιναν 7 σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμουν να βρω πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε εμείς σε όλο αυτό το πράγμα στα προηγούμενα 6 σημεία. Αλλά το 7ο νομίζω ότι είναι κάτι που μας αφορά και θα εξηγήσω πώς. Εμείς σαν startup εταιρεία, ο στόχος μας είναι να παράξουμε μια τεχνολογία ή κάποιες τεχνολογίες που θα έχουν καινοτόμο χαρακτήρα, θα είναι ανταγωνιστικές και θα μπορούν να έχουν έτσι ένα χαρακτήρα να κλιμακωθούν ώστε να μπορούμε να τις εξάγουμε και από τη χώρα. Είμαστε σε διαδικασία που ήδη το κάνουμε αυτό το πράγμα στο χώρο του forecasting και του environmental IoT. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για να υλοποιηθούν τέτοιες τεχνολογίες και στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για το που είναι νομίζω χαρακτηριστικό και έχει να κάνει τόσο με τη σημασία του να δημιουργήσεις νέες τεχνολογίες μέσα από ένα τέτοιο δίκτυο, όσο και με το πώς αντιμετωπίζεις θέματα IP που έβαλε και ο Χάρης προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, για παράδειγμα, σε πολλούς δήμους ή σε αρκετούς δήμους της χώρας να προσπαθούν να κάνουν πιλωτικά έργα για μέτρηση διαφόρων πραγμάτων μέσα στην πόλη. Από αέριους ρήπους, μέχρι θόρυβο, μέχρι άλλα, ας πούμε, έτσι, μεγέθη περιβαλλοντικά, τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα εδώ πέρα. Οι συμπράξεις που γίνονται με τους δήμους, συμπράξεις των δήμων μάλλον, με διάφορες εταιρείες, για να φτιάξουν αυτά τα πιλωτικά, καταλήγουν σε κατακαιρματισμό της πληροφορίας, των δεδομένων που παράγονται, του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των δεδομένων αυτών και τελικά καταλήγουμε να έχουμε σε πολλούς δήμους μέσα στην Ελλάδα δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πολίτες. Γιατί αυτά τα δεδομένα πηγαίνουν τελικά και καταλήγουν σε κάποιες ιδιόκτητες πλατφόρμες που δυσκολεύεται πάρα πολύ, ας πούμε, ο δημότης ή ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Η δικιά μας η προσέγγιση είναι ότι χρησιμοποιούμε ανοιχτές τεχνολογίες, open source τεχνολογίες. Προσπαθούμε με τους δήμους ή τέλος πάντων με τους ενδιαφερόμενους να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες με έναν τρόπο που αξιοποιεί τα ανοιχτά δεδομένα, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτά σε πρόσβαση από όλους τους δημότες, τους πολίτες
Και ας πούμε και εταιρείες, για παράδειγμα, σαν τη δικιά μας, που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να χτίσουμε υπηρεσίες. Και άρα βλέπουμε μία αξία σε αυτό εδώ πέρα το δίκτυο, να μπορέσει να δώσει μία τέτοια διάσταση στο πώς παράγονται τεχνολογίες, ώστε να ευνοήσει τη δημιουργία, ας πούμε, προτύπων ανοιχτών, που θα μπορούν να δημιουργούν μια πρόσθετη αξία σε οτιδήποτε παραχθεί μέσα από αυτή τη δουλειά σαν τεχνολογία, τόσο στους δήμους όσο και στους ίδιους τους δημότες, αλλά και στις εταιρείες που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναλέω τη σειρά. Πρώτα θα πάει πίσω στην τελευταία σειρά. Μετά με κύριο Παπαδάκη, μετά εσείς. Γεια σας και πάλι. Αντίπα από το ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Όπως γνωρίζετε, εποπτευόμαστε από το ΙΠΕΝ. Έχουμε εθνικό ρόλο, είμαστε το Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο. Ασχολούμαστε με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης ρήπων και ως Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών με θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και χαιρόμαστε και εμείς πολύ που μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το δίκτυο. Τώρα, λοιπόν, σχετικά με το σημείο το πρώτο, έτσι κι αλλιώς εμείς εκπονούμε δράσεις ευαισθητοποίησης. Θέματα eco-driving, πεζοπορία, όλα, ποδηλασία, τα πάντα. Οπότε, εννοείται ότι βοηθάμε σε αυτό το δίκτυο. Για το δεύτερο σημείο, έχουμε εκπαιδευτικό υλικό. Κάποιο από αυτό είναι δημόσιο, κάποιο δεν είναι. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι μπορεί να δημοσιευτεί. Στο τρίτο σημείο, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε 3 καινούργια έργα και είμαστε και υποστελεχωμένοι. Θα το εξετάσουμε κατά περίπτωση, αν προλαβαίνουμε, να βοηθήσουμε κάπως με κάποιο e-learning, ίσως εξ αποστάσεως. Σε ομάδες εργασίας, έτσι και αλλιώς και με το Υπουργείο, τρέχουμε διάφορα θέματα, συμμετέχουμε, οπότε και εκεί μπορούμε να συμβάλλουμε. Πιστεύω πρέπει να εξετάσουμε τις θεματικές, να δούμε σε τι μπορούμε να συμβάλλουμε καλύτερα, γιατί είναι ευρύ το πεδίο. Προτάσεις στα Υπουργεία επίσης κάνουμε σχετικά με εργαλεία χρηματοδότησης, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλουμε να δούμε και πιο εμπεριστατωμένα το θέμα των ΣΒΑΚ, γιατί έχω μια αμφιβολία τι αποτέλεσμα θα πάρουμε από τα ΣΒΑΚ που ανατίθενται τώρα, όπως είπατε, σε κάποιους μελετητές. Επίσης, πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας καταλαμβάνει υποβολή προτάσεων. Έχουμε εμπειρία στη συγγραφή και παίρνουμε έργα και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σύμπραξη, κυρίως ευρωπαϊκά. Και τώρα για τα τεχνολογικά προϊόντα, νομίζω αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα και εύχομαι μια καλή συνεργασία. Καλημέρα και από μένα. Μπακογιάννης Ευθύμιος από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του MEP. Ήδη έχουμε από την πρώτη στιγμή μια πολύ καλή συνεργασία ως μονάδα με το Σίβινετ. Συμμετέχουμε στη συγγραφή ενός οδηγού, όπως ανέφερε και πριν ο Κουσμάς. Εμείς στις δράσεις τις οποίες κάνουμε ως μονάδα προσπαθούμε να έχουμε την εμπλοκή του δικτύου. Ήδη σε μια εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία της Lever στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής ήρθε το Σίβινετ και παρουσίασε στους δήμους το δίκτυο και επίσης τις δυνατότητες συμμετοχής τους. Στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στη Βουλή που μας κάλεσε ο πρόεδρος και εκεί αντίστοιχα ήρθε το Σίβινετ και παρουσίασε το δίκτυο και όλη αυτή την οργάνωση την οποία έχει και την προοπτική. Νομίζω ότι και στα 7 πεδία η συμμετοχή μας είναι θετική. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι στην μονάδα έχουμε μια πολύ μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία αποτελείται τόσο από δεδομένα, ανοιχτά δεδομένα τα οποία τα χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά θα μπορούσαν να είναι και σε χρήση τόσο των πόλεων όσο και των μελετητών. Είναι χωρικά δεδομένα, είναι και δεδομένα κυκλοφοριακά. Επίσης, όλη μας την, και την εκπαιδευτική δουλειά
την στηρίζουμε σε ανοιχτές πλατφόρμες, έτσι ώστε ακόμα και η απλή καταγραφή δεδομένων που γίνεται από τους φοιτητές μας να μπορεί να μπαίνει σε πλατφόρμες τύπου OpenStreetMap, ας πούμε, χαρτογραφικά εργαλεία ανοιχτά, έτσι ώστε να μπορεί να είναι διαθέσιμα για όλο τον κόσμο. Τώρα για τη συμμετοχή μας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε webinars, workshops και e-learning, προφανώς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, είναι και η δουλειά μας αυτή ως πολυτεχνείο. Και τέλος να σας πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, γιατί έχουμε μεν την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τον επανασχεδιασμό τον χωρικό. Δηλαδή, είμαστε μπροστά σε μία αλλαγή του χωρικού σχεδιασμού σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Αν λοιπόν τα ΣΒΑΚ είναι ένα πολύ μικρό αντικείμενο σήμερα που χρηματοδοτικά είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια, σκεφτείτε ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχουμε το χωρικό σχεδιασμό, ο οποίος ήδη έχει εξασφαλιστεί, από όσο γνωρίζω, από το Πράσινο Ταμείο μέσω ενός δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από την Παγκόσμια Τράπεζα. Από την τράπεζα, νομίζω, ναι. Έχει εξασφαλιστεί μια μεγάλη χρηματοδότηση. Νομίζω θα τα πει και η Σοφία αυτά για τον χωρικό σχεδιασμό. Κλείνοντας, να σας πω ότι έχουμε και διάφορα άλλα χωρικά εργαλεία τα οποία θα είναι στα επόμενα χρόνια διαθέσιμα στους ΟΤΑ. Και πιστεύω ότι η δράση του δικτύου, τόσο αυτής της επιστημονικής ομάδας, όσο και άλλων συμπράξεων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν, πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τους Δήμους. Γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη στελεχειακού δυναμικού στους ΟΤΑ και επομένως όποιο καλό σχεδιασμό και να τον κάνεις, όταν θα φύγει το πανεπιστήμιο, ο σύμβουλος, ο ιδιώτης για την κάθε υποδομή, αυτό δυστυχώς μπορεί στη συνέχεια να απαξιωθεί απόλυτα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα μεγάλο βήμα τα επόμενα χρόνια είναι να μπορούν να καταρτιστούν οι υπάλληλοι των ΟΤΑ ή να στελεχωθούν με τις κατάλληλες ειδικότητες, έτσι ώστε να μπορούν να τρέξουν τόσο και να παρακολουθήσουν και να επικαιροποιήσουν τόσο το χωρικό σχεδιασμό, όσο και το σχεδιασμό ο οποίος θα προκύψει από τα ΣΒΑΤ. Σοφία Βγερινού Κολόνια, είμαι με την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών στη συνάντηση αυτή εδώ, αλλά πρέπει να σας πω ότι και σαν καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν μπορώ παρά να αναφερθώ και στο θέμα αυτό. Θα σας πω κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου ορισμένα πράγματα. Να συνεχίσω από τα θέματα που έθεσε ο Θήμιος αλλά και ο συνάδελφος ο Άρης Σαπουνάκης από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση για οποιαδήποτε πράξη σχεδιασμού κάθε τύπου που κατευθύνεται στις πόλεις έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσα στην πόλη και με το αστικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται και το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Τι θέλω να πω, ότι για να έχουμε ένα πετυχημένο σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας, μας είναι εντελώς απαραίτητα προηγούμενα να υπάρχει ένας χωρικός σχεδιασμός πάνω στον οποίο να μπορεί να καθίσει το οποιοδήποτε κυκλοφοριακό σχέδιο, οποιαδήποτε ενέργεια που ρυθμίζει την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε τύπου, είτε σταθερής τροχιάς είτε όχι. Δυστυχώς, δεν έχουμε ένα καλό συντονισμό και μία εναρμόνιση των διάφορων και διαφορετικών πολιτικών που κατευθύνονται προς τον χώρο. Και επειδή είμαστε μία επιστημονική συνάντηση εδώ, νομίζω καλό θα είναι να το θέσουμε αυτό το θέμα, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, αυτή τη στιγμή πρόκειται να αναγγελθούν περίπου 300 σχέδια, τοπικά χωρικά σχέδια, ανά την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν συμβαίνει ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα υπάρχει ένας κυκλοφοριακός σχεδιασμός, ο οποίος δεν πατά σε όλες τις περιπτώσεις πάνω στο θέμα του χωρικού σχεδιασμού. Και αυτό έχει πολλές διαστάσεις, τις οποίες δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις εξαντλήσουμε με αυτή τη συνάντηση, αλλά υποθέτω ότι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
διότι ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός έχει σχέση με τις χρήσεις, έχει σχέση με το πράσινο, έχει σχέση με τα συγκεκριμένα και διαφορετικά τοπόσημα μέσα στο χώρο της πόλης, τα οποία πρέπει να τα παίρνει έτοιμα από ένα πολεοδομικό σχεδιασμό. Χωρικό σχεδιασμό, να το πούμε με τη σύγχρονη προσέγγιση του όρου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να πω εδώ, να καταθέσω μια θετική εμπειρία που καλό θα ήταν να την ενεργοποιήσει το CIVINET και το CIVITAS. Αυτή η συνεργασία που υπήρξε μεταξύ του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων και του Συλλόγου Πολεοδόμων, Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε ένας οδηγός, τον οποίο ονομάσαμε στη μνήμη του καθηγητή του Πολυτεχνείου, Μαθιό Καρλάφτη, και ουσιαστικά ήταν ένας οδηγός για ένα βιώσιμο σχεδιασμό και μια βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις. Δεν μιλάμε για ένα τέλειο ντοκουμέντο, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο οδηγός για μια συζήτηση, η οποία θα μπορούσε να πάει πέρα από αυτό. Δηλαδή να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμπειρία και να την εκμεταλλευτούμε. Αυτό ως προς το γενικό, το θεσμικό θέμα. Και επίσης, στο σημείο αυτό, μία μικρή παρένθεση. Δεν είμαι ευτυχής από την απουσία της Σχολής Αρχιτεκτών και του τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας που καθοδηγεί και ένα... ΠΕΝ και του υπομεδή, είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτό το πράγμα σωστά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική αρχή, ότι δηλαδή προηγείται ο χωρικός σχεδιασμός και έπεται η κυκλοφοριακή παρέμβαση. Αυτό είναι και η πραγματική εγγύηση για τη βιωσιμότητα. Και βέβαια η κλιματική αλλαγή δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις εκπομπές των καυσίμων, αλλά έχει σχέση και με το πράσινο μέσα στην πόλη και με τους χώρους, τις χρήσεις, την κατανομή των χρήσεων μέσα στην πόλη και ούτω καθεξής. Να μην επεκταθώ περισσότερο σε αυτά. Τώρα, ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών έρχεται για πρώτη φορά στην συζήτηση αυτή και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σας και σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνεργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι ο Σύλλογος, ο οποίος έχει ένα πλούσιο δυναμικό με μεγάλη εμπειρία και αυτή τη στιγμή γνωρίζει πολύ καλά το πεδίο του χωρικού σχεδιασμού και έχει συμβάλει και στο νομοθετικό του πλαίσιο, μπορεί να βοηθήσει σε όλες αυτές τις δράσεις κατά περίπτωση. Ακόμη και στην τελευταία δράση την οποία προσθέσατε, δηλαδή στην συμπαραγωγή τεχνολογικών προϊόντων, μπορούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά στο πλαίσιο, δηλαδή στο ποιες περιοχές ενδεχομένως είναι πρόσφορες για να κατευθυνθούν αυτές οι εφαρμογές και ούτω καθεξής. Εκείνο που μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον είναι μία επιπλέον δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολεοδόμων, το λεγόμενο ECTP, που είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός και έγκυρος φορέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ο Σύλλογος, ο ΣΕΠΟΧ δηλαδή, είναι μέλος και μας συνδέει με τους Ευρωπαίους πολεοδόμους και χωροτάκτες. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Επίσης, θα καλούσα και την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Νικολάου, που παρευρίσκεται και η οποία επίσης προέρχεται και από το στελεχικό δυναμικό του ΙΠΕΝ, να συμπληρώσει την τοποθέτηση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, αν θέλει φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Σε όλα μπορούμε να συμβάλλουμε κατά περίπτωση, ανάλογα με τις προτάσεις τις οποίες θα μας απευθύνετε. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα να πάει λοιπόν πίσω στα αριστερά. Ευχαριστώ, κυρία Νικολάου, να συμπληρώσει.
Καλημέρα και από μένα. Καλό μεσημέρι. Είναι χαρά και τιμή μας που βρίσκεστε στο κτίριο της ΜΟΔ. Είμαι ο Καλαμαράς ο Δημήτρης, εργαζόμενος στη ΜΟΔ. Εδώ και κάποιους μήνες έχουμε αναπτύξει μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με το δίκτυο Σίβινετ, με το Πολυτεχνείο, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εκπόνηση του οδηγού ανασχεδιασμού οδών, όπως ανέφερε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Επομένως, αυτομάτως δηλώνουμε θετική στη συνεργασία στις διάφορες ομάδες εργασίας και έχουμε πει ότι με την ολοκλήρωση αυτού του οδηγού υπάρχει η βούληση να επεκταθούμε και σε άλλες θεματικές ενότητες. Άρα σίγουρα μπορούμε να συνεισφέρουμε στο κομμάτι 4 από τις θεματικές που παρουσιάστηκαν. Σίγουρα μπορούμε να συνεισφέρουμε σε διάφορα οργανωτικά θέματα, άλλωστε και η φιλοξενία της σημερινής μας συνάντησης είναι μια έμπρακτη απόδειξη αυτού που λέω. Είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε εδώ και πραγματικά θα χαρούμε να έχουμε και επόμενες συναντήσεις που βοηθούν όλους μας να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες σχεδιασμού. Και ήθελα να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι όλη αυτή η συνεργασία είναι σημαντική, όπως είπαν και οι διάφοροι προηγούμενοι ομιλητές, για την ποιότητα ζωής, για την αλλαγή του χώρου. Εγώ θα βάλω μία άλλη διάσταση, πιο πρακτική, η οποία είναι η διάσταση της χρηματοδότησης των έργων. Η ΜΟΔ μέσα από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα, μέσα από τα περιφερειακά και τα τομιακά επιχειρησιακά προγράμματα, εν πωλής είναι ο φορέας που εμπλέκεται στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Θέλουμε να πούμε και να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός των πόλεων της βιώσιμης κινητικότητας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ποιότητα των έργων που χρηματοδοτούμε. Άρα, είναι μια σκέψη ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο η ορίμανση των έργων θα προϋποθέτει την ύπαρξη σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Άρα, δεν μπορούμε να αγνοούμε και αυτό το κομμάτι, αν θέλουμε να υπάρχει συνέργεια στο κομμάτι της μελέτης και στο κομμάτι της χρηματοδότησης και άρα της υλοποίησης των έργων. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε θετικοί να βοηθήσουμε και σε δράσεις κατάρτισης που έχουμε μια τεχνογνωσία στο οργανωτικό κομμάτι μέσω ενός τομέα που ασχολείται με την επιμόρφωση τόσο του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών όσο και του προσωπικού των Δήμων και εν τέλει κατά περίπτωση να δούμε πού αλλού μπορούμε να συνεισφέρουμε. Πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία σας όλους. Προσβλέπουμε σε ένα αγώνιμο και επικοδομητικό διάλογο και σε μια επικοδομητική συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ από την ΛΕΒΕ, έτσι. Yeah. Και όποιος θέλει να πάρει τον λόγο, να μου κάνει νόημα για να σημειώσει την προτεραιότητα. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Αναστασία Φούντα. Εκπροσωπώντας σήμερα τη Lever, είμαι συγκοινωνιολόγος μηχανικός και όχι μόνο. Έχω όντως παρακολουθήσει, τελειώσει το μεταπτυχιακό που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Βιερινού. Θα μιλήσω κατευθείαν για το προκείμενο. Εμείς ως Lever συμμετέχουμε και οργανώνουμε δράσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, οπότε θα έλεγα στο κομμάτι το ένα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συμβάλλουμε στο έργο σας. Ως βασικός εταίρος του προγράμματος SUTS του Civitas, ο ρόλος μας, ειδικά του δικού μας Work Package, είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους Δήμους, για υπαλλήλους Δήμων, αλλά και για αιρετούς. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε το υλικό το οποίο παράγουμε από τη στιγμή που δημοσιοποιείται και είναι πλέον δοσμένο ήδη στο Civitas. Αλλά ίσως και να σας κατευθύνουμε σε ενδιάμεσα παραδοτέα που μπορεί να μην είναι δημόσια, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σας κατευθύνουμε στο που υπάρχουν κάποια θέματα όπως έχουν προκύψει από την έρευνα που κάνουμε εμείς. Και σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σας βοηθήσουμε και στο τρίτο σημείο, καθότι και αυτό είναι ένα μέρος του έργου που παράγουμε ήδη.
και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το πλαίσιο με το οποίο θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Για τα υπόλοιπα, νομίζω ξεφεύγει λίγο των αρμοδιοτήτων της εταιρείας μας. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που θα μπορούσε να συζητηθεί, ήδη υπάρχει συνεργασία, γνωριζόμαστε ήδη και με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην Κύπρο. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Θωμάς Παρίσης και έρχομαι από τη Stratagem, από τη Λεμεσό, από την Κύπρο. Είμαστε μια ιδιωτική SME με έδρα την Λεμεσό που ασχολούμαστε με έργα τα οποία έχουν να κάνουν με ενέργεια, περιβάλλον, κινητικότητα, τουρισμό και μεταφορές. Συμμετέχουμε ήδη σε δύο Civitas, είμαστε και στο Civitas Destinations, οπότε και μπορούμε να υποστηρίξουμε το δίκτυο και να βοηθήσουμε το δίκτυο. Έχουμε δηλώσει την υποστήριξή μας στο δίκτυο από την πρώτη στιγμή και μπορούμε να βοηθήσουμε στα 4 πρώτα σημεία. Όσον αφορά το 5ο προτάσεις στα Υπουργεία, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει κάποια ενέργεια, αλλά είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και εμείς με τις δικές μας τις γνώσεις και με τις ενέργειες. Επίσης, σε ευρωπαϊκά και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα έχουμε εμείς δίκτυο σε όλη την Ευρώπη από εταιρείες, ερευνητικά Ινστιτούτα, πανεπιστήμια και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, κατεβάζουμε προτάσεις. Έχουμε και ένα δίκτυο από proposal writers, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και μας βοηθάνε. Εσωτερικά μες στην εταιρεία έχουμε δυνατότητα να γράφουμε κυρίως το impact section, γιατί είμαστε από την πλευρά της εταιρείας, από εταιρικό κομμάτι κυρίως. Και τέλος, στη συμπαραγωγή τεχνολογικών προϊόντων, μέσω αυτού του δικτύου μας από εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε όποια ευκαιρία υπάρξει και όποια δυνατότητα για κάποιο προϊόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε και μετά επί τούτου. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία, κατατοπιστικότατος, και εμείς ευχαριστούμε. Δίνω πρώτα τον λόγο και μετά πάμε στους online participants. Όποιος άλλος θέλει τον λόγο, παρακαλώ να σηκώσει τώρα το χέρι του. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Θοδωρής Μαυρογιώργης, είμαι συγκοινωνιολόγος πολιτικός μηχανικός από τη ΜΣΜ Μελετητική, είναι ιδιωτική μελετητική εταιρεία. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές μελέτες. Θέλω να κάνω 2-3 επισημάνσεις, το είπε και ο Θάνος ο Βλαστός πριν, σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την νομοθεσία και με το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με τη στελέχωση των δημοσίων φορέων που έχουν κατά βάση ελεγκτικό ρόλο. Με αυτή την νομοθεσία, με αυτό το θεσμικό πλαίσιο και με αυτή τη στελέχωση, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε cleaner and better transport, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Θέλω να δώσω 2 παραδείγματα. Προσπαθήστε σε ένα νησί να φτιάξετε ένα δρόμο που να σέβεται το περιβάλλον και να βελτιώνει τις οδικές υποδομές. Θα πρέπει να εφαρμόσετε τις ΟΜΟΕ. Είναι οι οδηγίες που όταν δοκιμάσετε σε έναν άγλυφο που η κλίση μπορεί να είναι, ας πούμε, του εδάφους 50 ή 70%, θα πρέπει αυτομάτως να παραβιάσετε την μίνιμουμ αντίληψη περί σεβασμού, ας πούμε, στο φυσικό περιβάλλον. Αν πάλι δεν το ακολουθήσετε, δεν θα πάρετε περιβαλλοντικούς όρους από την αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος. Αν παρόλα αυτά δοκιμάσετε να βελτιώσετε το υφιστάμενο οδικό δρόμο, παραδείγματος χάρη να το ασφαλτοστρώσετε, γιατί η άσφαλτος έχει από την υγρασία διαλυθεί, ή να φτιάξετε πεζοδρόμια στο τμήμα του επαρχιακού δικτύου που περνάει από έναν οικισμό, η διαχειριστική αρχή θα σας ζητήσει πώς αυτός ο δρόμος έχει θεσμοθετηθεί, δηλαδή με κάποια απόφαση νομάρχη, και κατ' ελάχιστον σε αυτή την απόφαση θα πρέπει να οριοθετείται ο δρόμος με κάποια μορφή σε γεωαναφορά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να το βρείτε σε κανένα νησί. Άρα σε κανένα νησί, στην πραγματικότητα, όσο τα πράγματα εξελίσσονται και βαδίζουμε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δεν θα μπορέσετε να πάρετε χρήματα για να βελτιώσετε το επαρχιακό δίκτυο, διότι δεν είναι οριοθετημένο, διότι δεν υπάρχουν σύγχρονες αποφάσεις που να το οριοθετούν. Αλλά και αν δοκιμάσετε να κάνετε ένα καινούριο δρόμο, μια παράκαμψη ενός οικισμού σε ένα περιβάλλον ενός νησιού, το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να φέρετε το μισό βουνό τουλάχιστον κάτω. Τα πράγματα βέβαια μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι καλύτερα στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει να κάνει, ας πούμε, ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στην Αθήνα. Όχι. Θα πρέπει να πάτε στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της αποκεντρωμένης, όπου θα μάθετε ότι παρόλο το τι πιστεύει η διεθνής πρακτική και βιβλιογραφία, ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας πρέπει, παραδείγματος χάρη, να έχει πεζοδρόμια και όχι να είναι ένα ενιαίο πλατό. Ή αν δοκιμάσετε, όπως εμείς, να κάνετε μία μελέτη για να σημανθούν
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και την οδηγία που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υποδομών. Το οδικό δίκτυο πέριξης των σχολικών συγκροτημάτων, που βασίζεται πάνω σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που προσπαθεί να αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια για τους μαθητές, ώστε να φτάσουν να απολαμβάνουν επίπεδα οδικής ασφάλειας όπως τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων που έχουν door-to-door μετακινήσεις με σχολικά και άρα έχουν αναβαθμισμένες συνθήκες οδικής ασφάλειας. Θα το κάνετε λοιπόν αυτό, θα ακολουθήσετε αυτή την οδηγία που έχει εκδώσει το Υπουργείο και θα πάτε στην αποκεντρωμένη και μετά από 1,5 χρόνο θα πάρετε ένα έντυπο που θα σας λέει ότι εμείς θέλουμε για όλα τα οδικά τμήματα τα οποία σημαίνετε να μας πείτε αν αποτελούν τμήμα του βασικού οδικού δικτύου, αν είναι όρια του Δήμου, αν έχουν χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος, αν έχουν υψηλό ή χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο, αν έχουν μεγάλη κατά μήκος κλίση, αν περνάει λεωφορείο, αν είναι ποδηλατόδρομος, να μπουνετε οι οικοδομικές και οι ρημοτομικές γραμμές. Φανταστείτε ότι όλα αυτά σχετίζονται με το να βάλετε ένα σήμα που να μειώνει την ταχύτητα μετά από 1,5 χρόνο. Αυτό λοιπόν το πράγμα, εάν δεν αναβαθμιστούν οι ίδιοι οι φορείς του δημοσίου που κάνουν αυτή τη δουλειά, να μπορέσουν να αντιληφθούν, ας πούμε, τη σύγχρονη πραγματικότητα και δεν τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο, στην ουσία θα είναι επιματέο όλος αυτός ο αγώνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Άρα βλέπουμε πιο πολύ σχόλια για το σημείο 5. Θα δώσω το λόγο στους online participants από τον κύριο Παπαδημητρίου. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Απόστολος Παπαγιαννάκης από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Σας ακούμε, επιβεβαιώνουμε. Ναι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την δημιουργική και πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση. Θέλω να χαιρετήσω και όλους τους παρευρισκομένους συναδέλφους. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει και να πιστοποιήσει φορείς, αλλά και την κοινή γνώμη. Με συγχωρείτε πολύ, μπορείτε να απομακρυνθείτε λίγο από το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ ωφέλιμη και χρήσιμη πρωτοβουλία για να ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία και οι φορείς, αλλά και η επιστημονική κοινότητα για συντονισμένες δράσεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας. Εμείς είμαστε, εγώ είμαι καθηγητής, επικούρτη καθηγητής του Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Εκπροσωπώ σήμερα εδώ μια διατηματική διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του ΑΠΙΘΗ με την επωνυμία City Space Flux, που συμμετέχουν καθηγητές των τμήματων χωροταξίας και ανάπτυξης, αλλά και αρχιτεκτώνων μηχανικών, με ειδίκευση στον συγκοινωνιακό, πλοδομικό και αστικό σχεδιασμό. Ο βασικός στόχος της ομάδας μας, και εδώ θέλω λίγο να επισημάνω μια διάσταση της συζήτησης, είναι η προέθηση της έρευνας και των ορθών πρακτικών στα ζητήματα του ολοκληρωμένου και συνδυασμένου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των πόλεων και στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που υπάρχουν μεταξύ των αστικών δυναμικών, της αστικής μορφολογίας, της αστικής κινητικότητας και των ροών. Και εδώ λοιπόν είναι και η τελευταία λέξη κλειδί, το flux, οι ροές, όχι μόνο όσον αφορά την ίδια την κινητικότητα, αλλά όσον αφορά τη συνεχή δυναμική, τους συνεχούς μετασχηματισμούς που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην εξέλιξη μιας πόλης. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια ορθολογική και ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση όσον αφορά τη διαμόρφωση των πολιτικών και των προτάσεων για το σχεδιασμό των αστικών μεταφορών, τη διαχείριση της κινητικότητας, την αστική αναζωογόνηση, αλλά και τον αστικό σχεδιασμό, που να ενσωματώνει όλες τις πολεοδομικές, μεταφορικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του προβλήματος. Άρα λοιπόν, επίσης, είναι
Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω εδώ ότι όσον αφορά τα στάδια ορίμασης μιας κοινωνίας για να αποδεχθεί την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας, το τελευταίο στάδιο είναι στις αναπτυγμένες κοινωνίες, είναι η προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων διατομεακών, διαπιστημονικών, πολιτικών και πρακτικών. Ο εναρμονισμός δηλαδή των σχεδίων αστικής ανάπτυξης και των σχεδίων κινητικότητας. Επίσης, εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω ότι σημαντικό στοιχείο που και εμείς ερευνούμε είναι η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής κρίσης και κάθε είδους κρίσης στην ανθεκτικότητα των πόλεων, καθώς και η διερεύνηση των συμμετοχικών πρακτικών αλλά και νέων μορφών διακυβέρνησης, τα οποία αποτελούν μάλιστα και επίκεντρο των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας μας και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις χωρικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει το μετρό της Θεσσαλονίκης στην πόλη. Ένα βασικό ερώτημα δηλαδή, το πώς θα πετύχουμε μια ολοκληρωμένη ένταξη του νέου μέσου σταθερής τροχιάς στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι καταλήγοντας όσον αφορά την ουσία του θέματος, ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να επιχειρεί να ενοποιήσει όλες τις συνιστώσεις που επηρεάζουν τον αστικό χώρο και ταυτόχρονα να προωθεί την έννοια του δημόσιου συμφέροντος, της ισότητας και της ισονομίας στη μετακίνηση. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας είναι πρόθυμη και με μεγάλη ευχαρίστηση μπορούμε να συνδράλουμε στο πλαίσιο του δυνατού και των ανθρώπινων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας και προφανώς όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό, την ευαισθητοποίηση, την διάχυση των όλων των δημοσιεύσεων και των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχουμε κάνει και προφανώς στις συμπράξεις και στις συνέργειες για την διαμόρφωση και την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων. Πάντα βάζοντας ως λέξη κλειδί, ας πω κάποιες λέξεις που αρχίζουν από δέλτα, διεπιστημονικότητα, διατομεακότητα, διαβούλευση και αυτό που έτσι διαδημοτικότητα, με την έννοια ότι πρέπει να έχουμε ως το δυνατόν ευρεία χωρική αναφορά στην μελέτη των προβλημάτων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν ακούστηκα και αν η απόσταση ήταν παράγοντας αποτρεπτικός. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παγιαννάκη για τη σύνδεσή του και για την τοποθέτησή του. Θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο γύρω, να δω αν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Θα ήθελα νομίζω να γίνει ένα σχόλιο από τον κύριο Αναγνωστόπουλο με βάση τη συζήτηση που κάνουμε. Αν η τοποθέτησή σας αφορά κάποια από τα 7 σημεία, τότε ναι. Εάν όχι, θα ήθελα να πω ότι τα θέματα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως αυτή η συνάντηση έχει άλλο σκοπό, γι' αυτό το λόγο. Προσπαθώ να περιορίσω το θέμα. Έχουμε σημειώσει πολλές θεματικές που έχουν τεθεί μέχρι στιγμής και θα θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει όντως να τα συζητήσουμε ένα προς ένα, να τα καθορίσουμε, να τα βάλουμε σε μια προτεραιότητα πάντα με βάση τις ανάγκες των Δήμων της Ελλάδας και της Κύπρου και να τα συζητήσουμε εκεί πέρα που θα υπάρχει ουσιαστικός χώρος και χρόνος και η δομή να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Οπότε, κύριε Βλαστέ, η τοποθέτησή σας αφορά τα 7 σημεία ή αφορά κάποιο θέμα που συζητήθηκε γενικά? Να σας δώσω 2 λεπτά ακριβώς. Η τελευταία τοποθέτηση λοιπόν από τον κύριο Βλαστό και αμέσως μετά θα τοποθετηθεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος, εάν στο μεταξύ δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα για τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα κάτι να σχολιάσω αυτά που είπε η Σοφία ως πρόεδρος του Συλλόγου Πολεοδόμων. Σοφία. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Χοντρικά, τι μας είπε, τι πάτε να... Ωραία, σε όλους λοιπόν. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο Μπακογιάννης δεν είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Σοφία μας είπε, πού πάτε να κάνετε ΣΒΑΚ, αφού δεν έχουν γίνει τα τοπικά χωρικά σχέδια.
περιμένετε να γίνουν οι πολεοδομικές μελέτες και μετά θα μπορέσετε να κάνετε ΣΒΑΚ. Αυτό μας είπε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ήταν ξεκάθαρο. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι κοιτάξτε να δείτε, όλη η δομή και η φιλοσοφία του ΣΒΑΚ είναι ξεκάθαρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι μια συνδυασμένη προσέγγιση πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Και δεν νοείται ΣΒΑΚ το οποίο δεν θα έχει και πολεοδόμους οι οποίοι θα συμμετέχουν. Επομένως, αυτό το αντιμετωπίζει. Τώρα, ότι θα έρθουν μετά, έτσι που ήρθε η συγκυρία και που θα γίνουν στη συνέχεια τα τοπικά σχέδια, γιατί δεν μπορούμε τώρα να πούμε σταματάμε όλο αυτό το πρόγραμμα για να περιμένουμε πότε θα γίνουν αυτά. Έτσι, λοιπόν, όταν θα έρθουν τα τοπικά σχέδια, θα πάρουν υπόψη τους αυτά που έχουν κάνει τα ΣΒΑΚ και θα τα επεξεργαστούν ακόμα περισσότερο στον πολεοδομικό τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία διευκρίνηση. Σαφέστατα όνομα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την... Ναι, Σοφία Βιερινού Κολόνια, πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ. Προφανώς δεν είπαμε να μην γίνουν τα ΣΒΑΚ, αγαπητέ Θάνο Βλαστέ. Προφανώς δεν είπαμε αυτό. Είπαμε όμως ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθόδοξο και ορθόλογο. Ότι δηλαδή υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι είναι τομεακοί και δεν είναι μόνο τα κυκλοφοριακά, οι οποίοι προηγούνται του γενικού χωρικού σχεδιασμού. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και τα ΣΒΑ, τα οποία κατευθύνουν επενδύσεις στο χώρο και κάνουν έργα και ουσιαστικά σχεδιάζουν, πραγματοποιούν χωρικό σχεδιασμό χωρίς να υπάρχει ένα γενικό χωρικό σχέδιο προηγούμενα. Εγώ κατέθεσα εδώ αυτή την, ας το πούμε, στρεβλή κατάσταση που υπάρχει. Κανένας δεν είπε να μην γίνονται τα ΣΒΑΚ. Θα ήταν και εξόχως αντισυναδελφικό ασφαλώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην θέσουμε το θέμα της ορθόλογης αντιμετώπισης ενός καθολικού, ενός ολιστικού χωρικού σχεδιασμού. Και τη σχέση βέβαια με αυτού που πρόκειται να γίνει. Να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Και βεβαίως εκτιμούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους συγκοινωνιολόγους που συνεργαζόμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξεκαθαρίσουμε και εμείς για ακόμη μια φορά ότι ο λόγος που δεν δίνεται ο χρόνος και η βάση στη συζήτηση και διευκρίνηση αυτών των θεμάτων είναι γιατί αυτό δεν αποτελεί σκοπό της σημερινής μας συνάντησης. Άρα επανερχόμαστε στα 7 σημεία στα οποία τοποθετηθήκατε με πολύ κατατοπιστικό και δημιουργικό τρόπο οι περισσότεροι από εσάς. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Αναγνωστόπουλο για να μας πει τα σχόλιά του και να κάνει και το κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης. Ορίστε. Ωραία. Ας σχολιάσω λοιπόν εγώ λίγο κάποια πράγματα. Καταρχάς, όσον αφορά το πρόγραμμα δράσεων του Σίβινετ, νομίζω δεν το είπα. Το επόμενο webinar αφορά την ηλεκτροκίνηση. Το επόμενο workshop στη Θεσσαλονίκη αφορά το συμμετοχικό σχεδιασμό. Και το τρίτο workshop αφορά πάλι τον ανασχεδιασμό οδών, αλλά σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο που είναι αυτό της Κύπρου. Θα έλεγα ότι από τη σημερινή συζήτηση, αλλά και από την προηγούμενη περίοδο, έχουμε εντοπίσει την ανάγκη να υπάρξει κάποια δράση σχετικά με τον συντονισμό των διαφορετικών στρατηγικών σχεδίων και τη σχέση που έχουν ή πρέπει να έχουν τα επιχειρησιακά σχέδια, όπως είναι τα ΣΒΑΚ και το ΣΒΑ, που δεν θεσμοθετούνται με κάποιο ΦΕΚ, και τη σχέση που πρέπει να έχουν με αυτά που θεσμοθετούνται, με τα τούχου σου, έτσι, και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προφανώς και δεν θα την κάνουμε τώρα. Μας απασχολεί. Το δίκτυο Σίβινετ ως δίκτυο για τη βιώσιμη κινητικότητα έχει ένα διευρυμένο πεδίο ενασχόλησης και δράσης. Θεωρούμε ότι ο χωρικός σχεδιασμός είναι εξορισμού μέσα στα αντικείμενα που ενδιαφέρουν το Σίβινετ και τα μέλη του. Οπότε σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και πρέπει να το δούμε τώρα και την επόμενη μέρα πώς οργανώνουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω λίγο έτσι να διατρέξω σε αυτά που ακούστηκαν και όπου χρειάζεται να δώσω κάποιες διευκρινήσεις ή κάποια σχόλια. Θέλω να πω ότι η σημερινή συνάντηση είναι ιδρυτική όσον αφορά την Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου. Το δίκτυο προφανώς έχει ιδρυθεί από το Μάρτιο ως νομική μορφή. Προφανώς έχει κάνει δράσεις και συναντήσεις που αφορούν τα μέλη του, τους δήμους και τις περιφέρειες. Έχει έρθει σε επαφή με τα Υπουργεία, έχει συμμετάσχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσει με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας και να ζητήσει τη βοήθειά τους. Αυτό το ρόλο λοιπόν έχει η σημερινή
συνάντηση. Άρα, κύριε Σαμπουνάκη, δεν μας βρίσκεται αργά. Μας βρίσκεται στο ξεκίνημα της σχέσης που θέλουμε να έχουμε με τον επιστημονικό κόσμο. Επειδή όμως κάποιοι επιστημονικοί φορείς μας είχαν αποστείλει γράμμα υποστήριξης κατά την περίοδο που κάναμε την πρόταση ίδρυσης του CIVINET, ενώ κάποιοι άλλοι έρχονται τώρα, χωρίς κάποια γραπτή δήλωση υποστήριξης στο δίκτυο κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει μια από τις επόμενες ενέργειες που θα γίνουν, προφανώς θα σας στείλουμε και ένα κάποιο ενημερωτικό σημείωμα για την σημερινή συνάντηση και σε εσάς και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο υπόδειγμα γράμματος υποστήριξης, ώστε όποιος φορέας πραγματικά θέλει να δηλώσει την υποστήριξή του, να το κάνει εγγράφος και αυτό το πράγμα να καταγραφεί και να αναφέρεται πλέον και στο υλικό και στα media και στην ιστοσελίδα του δικτύου μας, να αναφέρονται διακριτά οι επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή και στηρίζουν το δίκτυο. Άρα, εμείς απευθυνόμαστε σε διαφορετικά target groups, για να το πούμε έτσι. Είναι τα μέλη μας που είναι η αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν υπηρεσιακοί, υπάρχουν υπηρεσιακοί που είναι μηχανικοί, υπηρεσιακοί που δεν είναι μηχανικοί, που επίσης μας ενδιαφέρουν, υπάρχουν ιερετοί. Έχουμε τα υπουργεία που έχουν την πολιτική ηγεσία, έχουν επίσης τους υπηρεσιακούς. Υπάρχουν επιστημονικοί φορείς. Επιστημονικοί φορείς που είναι ευρύτερο δημόσιο, επιστημονικοί φορείς που είναι ιδιωτικός τομέας. Υπάρχει ο καθαρά ιδιωτικός τομέας που κάνει παράγει προϊόντα. Υπάρχουν οι κοινωνικοί φορείς, οι πολίτες. Λοιπόν, είναι πολλά τα πεδία, πολλές οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε και γι' αυτό σιγά-σιγά, σταδιακά, οργανώνουμε τη δράση. Προφανώς, οι δυνάμεις μας είναι μικρές ακόμα και δεν μπορούμε από την πρώτη στιγμή να έχουμε καλύψει όλα τα αντικείμενα και να δημιουργήσουμε όλες τις σχέσεις που θα θέλαμε και πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να δημιουργήσει. Άρα θέλουμε έτσι μια ανοχή και ένα χρόνο να μας δώσετε για να αναπτύξουμε όλη αυτή την προσέγγιση μας όπως θέλουμε. Η νησιωτικότητα, όπως είπαμε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο ορεινός χώρος επίσης θα μας ενδιαφέρει το επόμενο διάστημα, ο αγροτικός χώρος, ο αστικός εξορισμού, η προσβασιμότητα με όλους τους δυνατούς τρόπους, τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Για μας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο πύχης της δράσης μας. Μας αρέσει και γι' αυτό καλέσαμε μια startup όπως την Ex Machina για το θέμα ότι ναι, να παράξουμε τεχνολογικά προϊόντα. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες στον ελληνικό χώρο. Υπάρχει καινοτομία. Θέλουμε να τη βοηθήσουμε, να παρέχουμε και μέλη μας που θέλουν, που βλέπουν πολύ σοβαρά την καινοτομία, θέλουν να αποτελέσουν πιλότους για προσπάθειες που μπορεί να πετύχουν. Μπορεί και να μην πετύχουν, αλλά αυτή είναι η έννοια της καινοτομίας και των πιλωτικών εφαρμογών. Θα δοκιμάσεις πράγματα ώστε κάποια να πετύχουν και αυτά που θα πετύχουν μετά να τα υλοποιήσεις σε μαζική κλίμακα και να τα βγάλεις και στο εξωτερικό. Με κάποιους λοιπόν φορείς, όπως τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ή το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχουμε ήδη μια συνεργασία. Με κάποιους άλλους θέλουμε να ξεκινήσουμε. Με το ΚΑΠΕ, για παράδειγμα, είχαμε συναντηθεί και στη Κύπρο και από τότε θα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση και με όλους τους άλλους φυσικά που καλέσαμε και δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάποια συνεργασία. Όλοι μας είμαστε με κάποιο τρόπο και πολεοδόμοι και αυτό αξίζει να το πούμε στο ΣΕΠΟΧ, είμαστε και μέλη του ΣΕΠΟΧ. Οι μισοί από εμάς ξεκινούν από πολεοδόμοι και μετά απέκτησαν μια εξειδίκευση στα συγκοινωνιακά, οι άλλοι μισοί το ανάποδο. Ξεκίνησαν από συγκοινωνιολόγοι και μετά κάνουν τα μεταπτυχιακά της πολεοδομίας χωροταξίας. Είναι από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος η Κατερίνα Χριστοφοράκη, εκπροσωπείται το εργαστήριο τουλάχιστον, όχι ο τομέας. Έχουμε προσπαθήσει βέβαια να απευθυνθούμε... Ναι, έχουμε απευθυνθεί εμείς σε όλους, κατά το δυνατόν, όσους γνωρίζαμε και μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία επικοινωνίας. Ναι. Ναι. Ναι, υπόθηκε επειδή δεν έχετε το μικρόφωνο ότι υπάρχουν πολλά εργαστήρια,
τομέα. Ίσως είναι και δικό μας έλλειμμα που μπορέσαμε να βρούμε όλους όσους έπρεπε. Αλλά αυτά είναι, αν θέλετε, και παιδικές ασθένειες που θα τις αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Σε ό,τι φυσικά μας αναλογεί η ευθύνη, την αναλαμβάνουμε και ναι, μπορεί κάποιοι να μην έχουν ενημερωθεί έγκαιρα. Σαφώς και μας ενδιαφέρει η δικτύωση που αναφέρατε με το ECTP. Μας ενδιαφέρει η δικτύωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έξω από την κοινότητα του mobility, που είναι το Civitas και οι συναφή initiatives και δίκτυα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η δικτύωση και σε άλλους τομείς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και είναι ένα από τα θέματα που θα τρέξουμε το επόμενο διάστημα. Μας ενδιαφέρει αυτό που αναφέρθηκε από τον συνάδελφο της MOD, να κάτσουμε μαζί με τους χρηματοδοτικούς φορείς και όσους σχεδιάζουν χρηματοδοτικά προγράμματα, ειδικά μετά την περίοδο που θα έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα SVAC και θα έχουμε πλέον άξονες, προτινόμενα έργα, συγκεκριμένα πράγματα και με νούμερα, τόσοι δήμοι ζητούν τόσα κονδύλια για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Τότε νομίζω ότι μια συνεργασία αυτών των φορέων με το δίκτυό μας θα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα βγουν στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, στοχευμένες προσκλήσεις και θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και σε ανάγκες δήμων που θα έχουν οριμάσει και κάποια πράγματα, θα τα έχουν εντάξει στο SVAC, άρα να πάμε στη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Είναι υπαρκτά τα προβλήματα, γι' αυτό και σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τις αρμοδιότητες και όλα αυτά που υπόθηκαν από τους συναδέλφους, γι' αυτό και εμείς τα έχουμε βάλει στους βασικούς άξονες δράση του δικτύου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Παπαγιαννάκη, σχετικά με όλες αυτές τις πολλαπλές διαστάσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη συνάντηση ήταν πραγματικά ανταποκρίθηκε στις δικές μας προσδοκίες. Ευχόμαστε να ανταποκρίθηκε και στις δικές σας προσδοκίες. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, δηλαδή εμείς θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, όπως είπαμε, τις μικρές μας δυνάμεις και στους δικούς μας χρόνους, αλλά ενδεχομένως κάποια δικιά σας πρόταση μπορεί να επιταχύνει κάτι, να μας πάει πιο γρήγορα σε μια κατεύθυνση που εμείς μπορεί από μόνοι μας να πάμε πιο αργά. Όλα είναι στο τραπέζι, όπως έχουμε συζητήσει, έχουμε παρουσιάσει και προκύπτει μέσα από αυτή τη συζήτηση. Εγώ από την πλευρά λοιπόν του δικτύου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλων, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη MOD για τη φιλοξενία της και τη συμβολή της σε αυτή την προσπάθεια από την αρχή μέχρι σήμερα, πραγματικά μας έχει αγκαλιάσει, και τα Υπουργεία. Νιώθουμε πραγματικά, και όταν πηγαίνουμε στην Ευρώπη νιώθουμε πραγματικά ότι έχουμε μια μεγάλη υποστήριξη, και μας το λένε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη υποστήριξη από όλα τα επίπεδα. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε και κάποιος, νομίζω ότι καλό θα ήταν για αυτή την πρώτη συνάντηση να κλείσουμε εδώ, και από εκεί πέρα σίγουρα θα βρεθούν πολλές άλλες ευκαιρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι ήμασταν παρά τις όποιες καθυστερήσεις εντός του χρόνου, και αυτό μας δίνει το εξής δικαίωμα. Μπορούμε να κλείσουμε τη συνάντηση ειδικά για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες, και εμείς έχουμε κάποιον χρόνο να παραμείνουμε εδώ πέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστείτε όλοι μεταξύ σας. Έρχεστε από διαφορετικά είδη φορέων, να το πω έτσι. Όλοι όμως έχετε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο και αλληλοσυμπληρωματικό. Οπότε σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας που βρίσκονται online. Κλείνουμε το μικρόφωνο και εμείς παραμένουμε στο χώρο. Έχουμε σίγουρα άλλα 30 λεπτά, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για networking. Σας ευχαριστούμε πολύ.